όλοι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης, όπως προείπαμε. Και άμα με ακούτε λίγο μπουκωμένο, είναι γιατί είμαι, αρχικά. Αυτό που ήθελα λιγάκι να δούμε και να παρουσιάσω είναι το React Native, το οποίο το είχα ξεκινήσει πριν 2 χρόνια, αλλά είχα μπει αρκετά σε ένα project τους τελευταίους 8-9 μήνες. Και ήθελα λιγάκι έτσι να το παρουσιάσω, γιατί είχα και εγώ πάρα πολλές ερωτήσεις γενικά με το θέμα. Και είπα, θα ήταν πολύ ωραίο να το δούμε, αφού ασχολούμαστε με React και front-end. Θα ήταν ωραίο να μπούμε λιγάκι και στο React Native, να δούμε το τι είναι. Αυτό που θα προσπαθήσω να πω είναι αυτά εδώ πέρα που δείχνω. Τι είναι το React, το React Native, τι API έχει και τι μας δίνει. Κάποια παραδείγματα. Κάποια daily tools που χρησιμοποιούμε. Τα native modules και το τι είναι, θα σας εξηγήσω. Και κάποιες άλλες εναλλακτικές που μπορεί να έχουμε. Και ως καλό framework που είναι αυτό κάτι καινούριο, έχουμε συνηθίσει εμείς JavaScript developers να μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό και βλέπω να χάζω όλοι λιγάκι έτσι γελάμε, αλλά το έχουμε ξαναδεί λιγάκι παλαιότερα και αυτό. Είναι λίγο το θέμα, το ακουμπάμε αρκετά. Οπότε, γενικά οι πρώτες σκέψεις που έχω κάνει και έχω συνομιλήσει με κόσμο είναι το ότι γενικά το iOS και το Android τα markets πιάνουν παγκόσμια το iOS 30%, το Android 70% και υπάρχει πάρα πολύ κόστος στο να τα συντηρείς αυτές τις δύο εφαρμογές. Και όλοι φοβούνται λιγάκι το να πάνε σε κάτι υβριδικό όπως το React Native, γιατί δεν ξέρουν τι μπορεί να γίνει. Τι update μπορεί να βγάλει το iOS και να μην το έχει στο υβριδικό και πάει λέγοντας. Οπότε να ρίξουμε λίγο φως αυτά τα 30 λεπτά. Και επειδή λέμε για πολύ για React Native και ήξερα σήμερα θα δείξουμε React, πόσοι ασχολούνται με React από εδώ πέρα? Ασχολούνται και έχουν ασχοληθεί γενικά. Όλοι. React Native, κανείς. Πολύ πιο λίγοι. Να μην μιλήσω για Android, γιατί έχω και ένα δύο. Τέλεια, ένας. Εσύ θα καταλάβεις. Λοιπόν, οπότε γενικά λέμε React Native και για ποιο λόγο πάμε σε Native? Γιατί είναι πιο γρήγορα, έχουν από μόνα τους, είναι responsive. Έχουν complex gestures με 2, 3, 15 δάχτυλα, όσα δάχτυλα έχει ο καθένας. Έχει κάποια mobile functionalities που είναι gyroscope, bluetooth κτλ. Και το κυριότερο, έχουν δικά τους market, τα οποία είναι πάρα πολύ ισχυρά. Αλλά γενικά, όπως είπαμε πριν, είναι λιγάκι δύσκολο να το κάνεις scale όταν έχεις να ασχοληθείς με 2 πλατφόρμες, είτε 3 και τα Windows, δεν τα έχω αναφέρει καθόλου και υπάρχει λόγος. Οπότε πάμε λιγάκι να δούμε τι είναι το React Native. Το React Native στην ουσία, βασικά, να πούμε λιγάκι και το React, συγγνώμη, επειδή λέμε γενικά πράγματα για το React Native που είναι βασισμένο στη React, είναι μια βιβλιοθήκη η οποία μας δίνει κάποια πραγματάκια, κάποια είδη να πατήσουμε πάνω στον DOM και αφού περάσουμε το JavaScript library αυτό, θα χρειαστούμε σίγουρα ένα bundler της Webpack ή οτιδήποτε, άμα έχετε εσείς ένα gulp κτλ. Jest environment, enzyme να βάλετε μέσα κτλ. Αυτό που σου δίνει το React Native, πέρα από αυτό που σου δίνει React, είναι ότι πατάει πάνω σε αυτά τα components και στη λογική του React και σου αφήνει να επικοινωνήσεις με τα native components μέσω ενός API που σου δίνει η ίδια, δηλαδή κάποια components που σου παρέχει η ίδια για να μιλήσεις με τα native. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο, σου δίνει ένα packager που λέγεται Metro, σου έχει ήδη προεγκατεστημένο το Jest Environment και σου δίνει και από μόνο του Flow, που ήδη στις τελευταίες εκδόσεις το έχει ενσωματώσει ακόμα και από το πρώτο αρχείο που έχετε βάλει. Δηλαδή, θα βάλετε το index και θα δείτε κατευθείαν σου έχει και typing. Οπότε, αυτά τα components που σου δίνει είναι κάπως έτσι. Πείτε ότι μέχρι στιγμής εσείς ασχολείστε με div, span, images και όλα τα DOM elements που έχουμε. Και σου λέει τώρα το React Native, γιατί δεν παίρνεις αυτά εδώ και να μου τα μετατρέψεις σε κάτι τέτοιο. Να μου μετατρέψεις δηλαδή το div σε ένα view, το span ή τα paragraphs σε ένα text, τα images σε ένα image, τα touchable opacity που βλέπετε εκεί είναι buttons και τα scroll view στην ουσία είναι ένα view που κάνει scroll. Φαντασία. Οπότε στην ουσία σου κάνει translate αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, γράφοντας αυτά εκεί. Να δούμε ένα παραδειγματάκι γιατί τα λέμε αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Πείτε τώρα, ας πούμε, στο React ότι γράφαμε αυτό εδώ πέρα. Ένα παράδειγμα που θα γράφαμε ένα const, ένα component δηλαδή, welcome και θα βάζε μέσα ένα welcome GreeceJS. Αυτό εδώ πέρα θα γύρνε και θα μου το έκανε κάπως έτσι το React Native. Δηλαδή, θα έπρεπε να κάνω import σαν να κάνω 2 ξεχωριστά component, ένα text και ένα view. Αντί για div θα χρησιμοποιούσα το view
Και αντί να χρησιμοποιούσα, επειδή δεν μπορούμε στο React Native να χρησιμοποιούμε και το text, θα έπρεπε να το κάνω wrap μέσα στο text της, του React Native. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε άμα έχουμε και ένα scroll content. Δηλαδή, άμα είχα εγώ το ίδιο πριν, παράδειγμα, με το div, span, με το welcome GreeceJS και έβαζα άλλο ένα span που θα έκανε margin, θα το άλλαζα και θα το έκανα κάπως έτσι. Πριν είχαμε view, τώρα έχω ένα scroll view, γιατί του δηλώνω ότι θέλω να έχω μέσα να μπορεί να σκρολάρει. Άμα βγει εκτός οθόνης, να μπορεί να σκρολάρει ο χρήστης. Κάτι τέτοιο το κάνουμε τόσο απλά, αλλάζοντας απλά ένα component στη React Native, ενώ δεν έχουμε iOS developer εδώ πέρα, θα μπορούσε να σας πει πάρα πολύ εύκολα ότι θα τρώγε αρκετή ώρα για να το φτιάξει αυτό το πραγματάκι σε iOS, αλλά νομίζω και σε Android δεν θα σας έλεγε κάτι διαφορετικό. Αυτό που θα γινόταν στην ουσία θα ήταν κάτι τέτοιο. Θα έγραφα εγώ, θα μου βγάζε κατευθείαν στον emulator μου το welcome GreeceJS, χωρίς τίποτα, απλά θα σκρόλαρες. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω. Αυτό που είναι λιγάκι tricky στο React Native είναι οι λίστες του. Οι λίστες του θέλουν λιγάκι σκέψη, παρόλο που δεν είναι δύσκολες, είναι το πρώτο πράγμα που θα αντιμετωπίσετε σε θέμα performance. Πρέπει δηλαδή οι λίστες σας να μην είναι όπως το κάνουμε στο React και να αρχίσετε να σκέφτεστε λιγάκι πώς θα μπορεί να ρεντάρει αυτό σε native περιβάλλον. Αλλά η λογική στο να το κάνουμε render δεν απέχει πάρα πολύ από ό,τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε αυτό, πείτε ότι τα data μας είναι αυτά, φτιάχνουμε ένα component και έχουμε μια λίστα. Και πάρα πολύ απλά αυτό θα μπορούσε να γίνει κάπως έτσι. Πάρα πολύ απλά, όχι και τόσο πολύ απλά. Έχουν αλλάξει αρκετά από τα προηγούμενα που είδαμε, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα σε μια λίστα, σε ένα flat list, να περάσουμε τα data μας, όπως είχαμε και πριν. Θα μπορούσε αυτό να το είχα πάλι const data και να παίρνανε κατευθείαν τα data μέσα. Μου δίνει ένα key extractor. Αυτό το κάναμε και πριν. Είχαμε ένα key ID εδώ. Και ένα render item. Δεν χρειάζεται να περάσω το key ID όπως έκανα εδώ πέρα. Απλά μου δίνει ένα key extractor. Μπορείτε να κάνετε και άλλα πολλά με το flat list. Μπορείτε να κάνετε αυτά τα pull refresh που έχετε δει ήδη. Απλά είναι λίγα και πιο advanced μετά. Εδώ πέρα έχω κάνει τη λίστα να είναι επί 100 για να το δείτε αυτό. Αλλά κάπως έτσι θα ήταν μια μεγάλη λίστα με το προηγούμενο παράδειγμα. Άλλο ένα tricky κομμάτι είναι ότι ξεχνάμε το styling ως έχει και ξεκινάμε να γράφουμε το styling σε JavaScript. Το StyleSheet Create, το StyleSheet μας το δίνει το ίδιο το React Native, το οποίο είναι μια function που το περνάμε κατευθείαν το object από μέσα, για να καταλάβει από μόνο του άμα αυτό σκάει κάπου ή έχει πρόβλημα κατευθείαν για να στο δείξει και στην οθόνη σου. Και κανονικό object θα έπαιζε, αλλά το React Native από μόνο του σου λέει ότι θέλω να μου το περνάς τυπικά μέσα από το StyleSheet.create. Αυτό κανονικά θα έπαιζε. Έχω δοκιμάσει να παίζει και με object. Δεν θα είχατε κάποιο πρόβλημα, απλά θα χάνατε το logging. Οπότε, έχοντας δει το API, τι διαφορά έχει. Έχουμε τόσα χρόνια υβριδικό, δηλαδή έχει περάσει Ionic, έχει περάσει Cordova. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει όλα αυτά που λέω τώρα σαν ορολογίες, αλλά γενικά το υβριδικό δεν είναι κάτι που ανακαλύφθηκε από το Facebook πριν 4 χρόνια. Οπότε, η διαφορά την έκανε ξεκινώντας από αυτό εδώ το κομμάτι. Πείτε ότι έχετε μια μικρή εφαρμογή. Αυτή η μικρή εφαρμογή έχει ένα main thread. Κάποτε μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, βάζαμε ένα web view και κάναμε τα πάντα render εκεί μέσα. Που αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο. Αυτό που σκεφτήκανε λοιπόν να κάνουν είναι να κάνουμε άλλο ένα thread. JavaScript. Βάλε μου όλο τον κώδικα μου εκεί μέσα. Και κάπως πρέπει αυτά τα δύο να επικοινωνούν. Κάπως πρέπει να τα κάνω να επικοινωνούν. Οπότε αυτό που ήρθαν να πούνε, βασικά αυτό που είπανε, είναι το ότι θα βάλουμε ενδιάμεσα μια γέφυρα. Και από τη μία ο ένας θα φωνάζει το τι θέλει να κάνει και από την άλλη ο άλλος θα ακούει. Δηλαδή αυτό που κάναμε πριν είναι στην ουσία του φωνάζω view και αυτός μου χτίζει στη δικιά του γλώσσα view. Δηλαδή το iOS μου χτίζει view UI όπως το θέλει να το λέει, το Android μου το χτίζει στο blah view οτιδήποτε. Η Microsoft το χτίζει σε αυτό που θέλει. Με βλέπετε, είμαι λιγάκι. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το χτίζει μέσω του bridge. Και είπανε ότι θα έχουμε τρεις ορολογίες για αυτό το πραγματάκι, για το πώς θα επικοινωνούν αυτά τα τρία μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει να είναι ασύγχρονο, batched και serializable. Θα σας πω για το sync. Το async είναι για να μιλάνε ασύγχρονα αυτά μεταξύ τους, οπότε να μην υπάρχει κάποιο
κάποια καθυστέρηση στην επικοινωνία. Batched, όπως κάνει και το React, εξακολουθεί να κάνει μέχρι και σήμερα, ακόμα και στο Fiber που χρησιμοποιεί, κάνει batched επικοινωνία μεταξύ του, μαζεύει πολλά events μαζί και τα στέλνει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το πώς το κάνει αυτό το κομμάτι. Είναι και ο λόγος που το παίρνουμε. Και το Serializable είναι για να αποφεύγει τα mutate σε objects κτλ. Το sync είναι κάτι που έχει βγει τον τελευταίο χρόνο, γιατί παρόλο που ήταν, λέγανε πάρα πολύ ότι θέλουμε συνέχεια sync για να μην κάνουμε, για να μην έχουμε πρόβλημα στο main thread κτλ. Το sync το θέλανε γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο τα multiple gestures να μην μπορούν να τα πιάσουν με ασύγχρονο τρόπο. Δεν μπορείς να πιάσεις ασύγχρονα τα gestures ενός χρήστη. Όπως και πολλά list components όπως έχει το iOS και το Android, που είναι πολύ πιο προχωρημένα και σε πολύ καλύτερη performance, σε καλύτερο performance από αυτό που έχει το React Native, δεν μπορούσαν να τα κάνουν handle μέσω του async. Οπότε να ένας λόγος που θα βγει και το sync το 2019, υποθέτω, μέσα καλοκαιριού, από ό,τι λένε. Οπότε με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, όχι απλά μόνο καταφέραν να τρέχουν JavaScript σε ένα διαφορετικό thread και να γίνεται όλη αυτή η επικοινωνία, αλλά έχουμε πάρα πολύ γρήγορο performance. Και μη με δείρετε, αλλά αυτό είναι ένα από τα καλά παραδείγματα, το οποίο δείχνει το πόσο γρήγορο μπορεί να είναι το React Native έναντι τη Swift. Είναι από ένα άρθρο που το έχω βάλει και στο τέλος, όποιος θέλει να το δει, το οποίο τρέχει και κάνει compare σε αυτά τα τέσσερα πάρα πολύ απλά παραδείγματα. Δεν μιλάω για μια to-do list η οποία κάνει very complicated πράγματα. Πολύ απλά πράγματα. Βλέπετε ότι συγκρίνεται και σε πολλές φορές ξεπερνάει κιόλας το performance της Swift. Τέλεια. Ευτυχώς που είναι λιγότεροι native developers εδώ πέρα, γιατί θα φεύγανε καρέκλες. Οπότε, ποια είναι τα daily tools? Μιλάμε για τώρα για ένα framework, οπότε τι χρησιμοποιούμε στο React Native καθημερινά για να χτίσουμε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι? Στο React Native μας δίνει βέβαια μέσα κάποια tools από μόνο του. Με το που μπούμε μέσα στον emulator, άμα πατήσετε ή κουνήσετε τη συσκευή, σας σηκώνεται αυτό. Αυτό εδώ το μενού. Λίγο πολύ, άμα κοιτάτε λιγάκι τις επιλογές, είναι λίγο γνώριμες εμάς τους front-end developers, αλλά ειδικά αυτό και αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι native developers, αυτό εδώ το κομμάτι, όπως και αυτό, θα εύχονται να το έχουν, που είναι πολλές φορές το υποτιμάμε εμείς στο front-end και είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει, αλλά στο native δεν υπάρχει. Οπότε, έχοντας αυτό εδώ πέρα το μενού, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε είτε σε οποιαδήποτε αλλαγή, να κάνει hot reload η εφαρμογή μας, αλλάζουμε κάτι στο component και κάνει κατευθείαν την αλλαγή τη βλέπουμε στον simulator. Οπότε έτσι μπορείτε να αλλάξετε component και view. Όταν πάει στο state λίγο η κατάσταση, εκεί λίγο πολυπλέκεται, πρέπει να κάνετε reload. Live reload που το προτείνω, γιατί πάντα θα κάνει reload η εφαρμογή σας, ακόμα και να αλλάξετε κάτι στο readers ή οτιδήποτε, θα έχει κάνει reload και θα μπορείτε να το δείτε, δεν θα έχει τα προβλήματα του hot reloading. Το hot reloading είναι πιο πολύ για τα components και το view. Και έχουμε μετά το debugging και performance. Εκεί λίγο τα πράγματα, παρόλο που έχουμε τον ίδιο debugger, που είναι ο debugger του Chrome, είτε μπορείτε να κατεβάσετε κάποιο δικό σας εργαλείο, στο performance αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Το performance πια, παρόλο που μπορείτε να το δείτε όπως κάνει το React Profiling, δεν ξέρω ποιοι έχετε χρησιμοποιήσει React Profiling. Πιο λίγοι και από τους native developers έχουμε κάνει. Πλάκα. Ωραία. Παρόλο που μπορείτε να κάνετε performance από εκεί, μπορείτε να δείτε πραγματάκια έτσι με τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη React, εδώ πέρα πρέπει να έχετε υπόψη σας και τα πόσα frames κάνει drop και τα πόσα frames δείχνει μέσα η εφαρμογή. Το 60 FPS είναι αυτό που θέλουμε. Τώρα, όποτε βλέπετε να πέφτει αυτό, σημαίνει ότι κάτι πρόβλημα υπάρχει και πάτε και ξεκάρετε να δείτε, εκεί είναι λιγάκι ο πόνος, να δείτε το τι φταίει. Σε αυτό το debugging tools μέσα, στο React Native, όπως είπαμε πριν, ανοίγουμε εδώ πέρα το React Native Debugger που είναι πίσω του Chrome. Αυτό το έχει by default. Άμα και πατήσατε το κουμπάκι να κάνετε remote debugging, σας ανοίγει ένα παράθυρο στον Chrome από πίσω και τρέχετε αυτό, με ό,τι έχει. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το React Dev Tools, που είναι αυτό εδώ, να έχετε όλα τα εργαλεία σας σε ξεχωριστό παράθυρο εκτός Chrome, και αυτό που προτείνω είναι και το React Native Debugger που είναι σε readers, που μπορείτε να δείτε και τα network requests, άλλο ένα πράγμα που δεν υπάρχει σε native τόσο εύκολα όσο εδώ, που μπορείτε να κάνετε αυτά εδώ πέρα. Έχει μέσα και το React Profiling by default. Και τι ήθελα να σας πω, νομίζω
Αυτά. Το μόνο που δεν μπορείτε να κάνετε μέσα από αυτά εδώ τα εργαλεία είναι το simulate όσοι έχετε χρησιμοποιήσει να κατεβάσετε τις ταχύτητες. Η gyroscope και όλα αυτά μέσω του Chrome δεν χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει να το κάνετε είτε από το simulator είτε μέσα από τον emulator το κινητό το δικό σας. Δεν γίνεται, δηλαδή ό,τι και να πατήσετε από εδώ δεν αλλάζει κάτι. Μου φαίνεται πολύ στάνταρ, αλλά έλεγα μήπως κάποιος το προσπαθήσει. Οπότε τα challenges που κάποιος μπορεί να έχει σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο τα challenges με τα modules. Τα modules, όχι όμως κοινά modules, ακόμα και τα official modules μερικές φορές έχουν πρόβλημα. Όπως είναι πάρα πολύ απλά να κάνεις navigate. Εμείς, ας πούμε, στο React χρησιμοποιούμε, στο Web React χρησιμοποιούμε κανονικά να κάνεις routing. Εδώ πέρα έχει το React Navigation που στο λέει το ίδιο το React Native και έχει κάποια προβληματάκια. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνεις κάποτε εύκολα transparent κάποιο tab ή δεν μπορούσε να το περάσει πάρα πολύ εύκολα το state ή γινόταν mutate κάποιες φορές αυτό το πράγμα. Πιο παλιά, ακόμα πιο παλιά. Το iOS και το Android εδώ πέρα μερικές φορές αντιδρούν λίγο διαφορετικά. Π.χ. άμα κάνετε κάποιο gradient κάπου, δεν θα το δείχνει το ίδιο και θα πρέπει να έχετε cases. Το React πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε πια σε web app. Είμαστε native και θα πρέπει να δούμε λιγάκι πώς ρεντάρει αυτό διαφορετικά. Όπως σας είπα πριν με τις λίστες, είναι το μεγαλύτερο στοίχημα γενικά μέσα στην εφαρμογή. Οι λίστες ή οι κάρτες σε λίστες. Που κάτι από αυτό που έκανε και το Airbnb π.χ. Και το άλλο ένα μεγάλο είναι Emulator vs Physical Devices. Αυτό εδώ πέρα πιο πολύ θα το βρείτε σε Android, γιατί το Simulator, ας πούμε, του iOS είναι κατά 90-90% εκεί. Όταν πας σε Android, ό,τι βλέπεις στον Emulator σου, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το ίδιο με το κινητό. Σε καμία περίπτωση. Και αν δεν είναι στο δικό σου, δεν θα είναι ούτε στο δίπλα. Error logging επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο στα production, γιατί τα προβλήματα που θα δείτε δεν είναι πάντα κατευθείαν στο JS. Μπορεί να δείχνει, όπως είδαμε πριν, το main thread, που το main thread μετά θα ξέρεις που και τι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό εκεί πέρα. Αυτό που σου δίνει είναι το hot reloading, multiple platforms, μέχρι στιγμής είναι σε τρεις, είναι σε Windows, iOS και Android, faster builds για μικρές εφαρμογές, όταν αυτό αρχίζει και γιγαντώνεται είναι λίγο δύσκολο. Θα πω γι' αυτό και bigger pool of devs, όπως είδαμε εδώ πέρα, όλοι γράφουμε React και πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα μπορούσατε να... Ποιο ένα μήνα και λιγότερα, θα μπορούσατε να μπείτε πάρα πολύ εύκολα σε React Native. Και αυτό εδώ πέρα, τον The Fly JS Bundle, είναι το ότι, όπως είδαμε πριν, σε όλο αυτό εδώ πέρα είχαμε το main thread, είχαμε το JavaScript. Σκεφτείτε ότι το JavaScript μπορώ να μην το κάνω deploy κάθε φορά και να ανεβάζω καινούργια έκδοση μέσα σε μια εφαρμογή. Μπορώ να το δίνω μέσω ενός server. Ανεβάζω εγώ την έκδοσή μου στο Android Store ή στο iOS Store και μπορώ μετά να ανανεώνω το JavaScript αυτό μέσω ενός server. Μπορώ να ανεβάζω κάθε μέρα και κατευθείαν μια έκδοση. Που αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το πρόβλημα είναι το lack of modules. Δηλαδή, μπορείτε εσείς να θέλετε κάποιο video player ή κάποιο Bluetooth πολύ συγκεκριμένο να μιλάει με κάποια συσκευή. Είναι λίγο δύσκολο. Οι native developers πρέπει να υπάρχουν και σε πολλά components και θα δούμε γιατί. Και τα tools είναι λιγάκι σε πρώιμο στάδιο, παρόλο που έχουν περάσει 4 χρόνια. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Οι εφαρμογές λοιπόν που έχουν υλοποιήσει και πάρα πολύ καλά έχουν κάνει, το Facebook έχει ακολουθήσει μια πολύ καλή γραμμή, είναι να γυρίσει όλα τα δικά του προϊόντα στο React Native, οπότε όλοι εμείς να είμαστε λιγάκι πιο σίγουροι να πάμε προς αυτό. Instagram, FB Analytics, FB Ads, Facebook, όλα αυτά έχουν κινήσει ακόμα και τις μεγαλύτερες εταιρείες, Discord, Skype, Airbnb κτλ. Να πάνε από εκεί. Αυτοί οι δύο που έχω βάλει εκεί πέρα, η Turnaway, είναι δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες έχουν εγκαταλείψει το React Native. Η Airbnb έχει εξηγήσει και το λόγο το καλοκαίρι. Ο λόγος που έχει φύγει, είναι ότι το crash monitoring, όπως είπα και εγώ πριν, είναι λιγάκι δύσκολο και σε αυτούς ήταν αρκετά δύσκολο. Τα immaturity στα tools πάλι ήταν ένα πρόβλημα, αλλά το μεγαλύτερο τους πρόβλημα, το μεγαλύτερο τους κόστος, ήταν ότι σιγά σιγά χτίζανε native modules μέσα στην εφαρμογή, τα κάνανε open source και ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να το συντηρήσουν όλο αυτό και να το ανανεώσουν και να το συντηρήσουν. Παρ' όλα αυτά, έχουν αναφέρει το ότι είχε φτάσει η πλατφόρμα του Airbnb σε 95 με 100%, δεν μπορούσαν να το ορίσουν, 95 με 100% σε cross-platform. Θεωρώ ότι για να το κάνανε αυτοί, είναι τα υπόλοιπα τίποτα. Η React που είχε μέσα ήταν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για όλους τους native developers που έχει αναφέρει και το performance ήταν πολύ σπάνια ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν.
Οπότε λέμε συνέχεια, σας λέω συνέχεια για τα native modules και τα native modules, οπότε εκτός ότι αν δεν υπάρχουν native modules, να δούμε λιγάκι το τι είναι τα native modules. Τα native modules είναι στη React Native, όταν εγώ έχω ένα, θέλω να ρεντάρω ένα text, σας είπα επικοινωνεί και μου ρεντάρει το view text. Ωραία. Όταν εγώ θέλω να κάνω ένα βίντεο και του λέω κάνε μου import άμα υπάρχει ένα component video, αυτό μου φωνάζει, όπως σας έδειχνα πριν στο component, και μου χτίζει το main thread το βίντεο. Άμα εγώ θέλω να φτιάξω ένα βίντεο το οποίο δεν υπάρχει, τι γίνεται? Δηλαδή, μου λύνονται τα χέρια, τέλος, σταματάμε, το πετάμε. Εκεί μπορείς να φτιάξεις μόνος σου, σου δίνει τη δυνατότητα μόνος σου, με κάποιες γνώσεις σε native, να μπορείς να χτίσεις κάτι. Και αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ξεκινήσεις φτιάχνοντας το application, να δηλώσεις ένα package και μέσα σε αυτό το package να δηλώσεις μια πίσω λογική, μια back λογική, η οποία ας πούμε θα ήταν το μοντέλο σας, π.χ. και ένα view. Σκεφτείτε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα video player. Μπορώ εγώ στο video player να θέλω να κρατήσω το URL για δικούς μου λόγους, αλλά θα θέλω να έχει και play και pause. Κάπου πρέπει να το δείξω. Το φτιάχνεις όλο αυτό σε native και κάπως μετά πρέπει να το κάνω ένα exposure στη React, οπότε εγώ να το καλέσω από τη React μετά. Όλο αυτό εδώ πέρα το οικοσύστημα υλοποιεί ένα native module. Άπαξ και φτιάξεις αυτό εδώ, congratulations. Οπότε, να στο δούμε λιγάκι αυτό σε Android. Έχω χτίσει ένα μικρό παραδειγματάκι. Ακόμα και να μην ξέρετε Android, νομίζω ότι θα δείξει λιγάκι και το simplicity, το πόσο εύκολο κάτι τέτοιο μπορεί να υλοποιηθεί, παρόλο που φαίνεται μεγάλο. Στην ουσία, το πρώτο βήμα που θα κάνω είναι να φτιάξω το application. Όλο αυτό εδώ πέρα μπορείτε να το πάρετε copy. Όλο. Το μοναδικό πράγμα που μπορείτε να αλλάξετε είναι αυτό εδώ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι απλά κάνω ένα import, το meetup package, που δεν το έχω χτίσει ακόμα, αλλά μπορώ να το κάνω import και να το ορίσω εδώ μέσα, μέσα σε μια λίστα με modules. Συγγνώμη, με modules είπαμε, με packages εννοούσα. Οπότε, έχοντας πιάσει το application μου, που ήμασταν εδώ, πάμε στο δεύτερο κομμάτι, που πρέπει να ορίσω τα packages. Τα packages πρέπει να γνωρίζουν το module και το view. Το view μπορεί και να μην υπάρχει. Τώρα είπα εγώ ένα παράδειγμα για ένα video player. Εγώ το video player μπορεί και να μην τον χρειάζομαι, να θέλω μόνο την πίσω λογική. Οπότε, πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε πριν define, κάνω define εδώ, φτιάχνω μια λίστα, να μην ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα γύρω-γύρω, πάλι copy-paste άμα το πάρουμε αυτό, μπορώ εγώ να βάλω ένα module μέσα, όπως το βλέπουμε, μπορώ να έχω άλλη ονομασία εδώ πέρα, και να φτιάξω και ένα view, να του περάσω ένα view manager. Εδώ πέρα αυτό, άμα δεν ήθελα, μπορώ να το αφήσω και κενό. Ο view manager το φτιάχνουμε τώρα καθαρά επειδή το χρειαζόμαστε. Μπορώ όμως να ήταν και κενό. Οπότε έχουμε φτιάξει το πρώτο κομμάτι που είναι το application, έχω φτιάξει το package και μπορώ τώρα να φτιάξω το backlogic. Εγώ στο backlogic έχω κρατήσει να βάζω ένα premium, το οποίο το κάνω define μέσα εδώ. Και το μόνο που κάνεις define εδώ πέρα είναι σε αυτήν που θέλω να κάνω set, να του περάσω το React method. Τώρα, περνώντας αυτό εδώ πέρα, ξέρει React, ξέρει εδώ πέρα το module ότι αυτό εδώ πέρα θα το χρησιμοποιήσω σαν React method. Θα το δούμε γιατί είναι αυτό. Με αυτά τα τρία βήματα έχω χτίσει αυτό εδώ. Έχω χτίσει στην αρχή ένα application που βάλαμε απλά το package που θέλαμε. Μετά έφτιαξα ένα package και του δήλωσα το module και ένα view manager, αλλά σας είπα ότι μπορώ να το έχω και κενό. Δεν έχω πρόβλημα. Οπότε δεν έχω φτιάξει αυτό εδώ. Έχοντας φτιάξει με αυτά τα τρία βήματα αυτό, μπορώ να κάνω και React Exposure. Δεν χρειάζομαι να πάω στο View Manager, πείτε ότι το έχω κενό. Οπότε το component μου μπορεί να ήταν αυτό. Όλοι βλέπουμε ότι αυτό είναι React. Στην ουσία τι κάνω εδώ, του δηλώνω μια function. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα καλεί ένα native module. Αυτό εδώ πέρα το native module μας το δίνει το React Native. Και μπορώ να καλέσω από εκεί μέσα το native modules όλα τα set premium που έκανα πριν, όλες τις functions που είχα δηλώσει. Είτε ήταν το set premium, είτε ήταν το οτιδήποτε, μπορώ να το δηλώσω από εκεί. Και μπορώ να του περάσω ότι παράμετρο πάρω κανονικά μέσα από το React Native. Το επόμενο βήμα, όπως σας έδειξα εδώ πέρα, δεν έχουμε φτιάξει το view manager και το view. Πείτε ότι εγώ θέλω να φτιάξω, να κάνω πάλι μία μέθοδο, όπως είχα το set premium εδώ.
Έχω κάνει το set premium μέσα στο native module μου. Και θέλω να του κάνω και set κάτι, αλλά θέλω να του καλώ και μια function, να κάνει ένα play, οτιδήποτε. Ο view manager, λοιπόν, θα πήγαινε λίγο πολύ κάπως έτσι. Θα πρέπει να φτιάξω... Ξαναπαναλαμβάνω ότι αυτό μπορείτε να το πάρουμε copy-paste. Να ξαναφτιάξω άλλο ένα πράγμα τέτοιο και να του δηλώσω ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα React prop που κάνει set input URL και στο επόμενο κομμάτι μπορώ να φτιάξω ένα case switch που να κάνει receive commands. Αυτό μπορείτε να το βρείτε έτοιμο, δηλαδή αυτό που σας δείχνω εγώ εδώ, λίγο πολύ μπορείτε να τα πάρετε το documentation της React Native. Δεν θα βρείτε αυτό το παράδειγμα, αλλά θα σας το δώσω και εγώ. Δηλαδή μπορείτε να το κάνετε από αύριο, μπορείτε να το φτιάξετε με copy-paste απλά. Οπότε κάθε φορά που θα του περνάς εδώ ένα command ID που θα του λέει play, blah, pause, το οτιδήποτε, μπορείς να του δηλώσεις το root που είναι το view σου, να του περνάει αυτή τη function. Δηλαδή όλο το translation γίνεται σε αυτό το αρχείο. Οτιδήποτε εδώ πέρα μπορώ να το καλέσω από αυτό το αρχείο. Οπότε στο επόμενο αρχείο που είναι το view μου το κανονικό, που μπορεί να έχω και view play, μπορεί να έχω view τα πάντα, απλά του δηλώνεις μεθόδους. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Εσύ, άμα μιλάς με τον native developer, μέχρι και αυτό το κομμάτι να ξέρεις, ο native developer μπορεί να σου κάνει μετά όλη τη λογική την πίσω. Μπορείς να πάρεις ήδη υπάρχον. Εγώ με μηδενικές γνώσεις, μπορώ να πω σε native, πήρα ήδη υπάρχον module και το έκανα extend και μίλησε με τον JavaScript κώδικά μου. Οπότε φτάνει στο σημείο να έχεις φτιάξει όπως κάναμε πριν. Αυτά τα έχουμε κάνει και φτιάξαμε ένα view manager και το view που πέρναγα τον μπλα. Οπότε ανανεώνω λιγάκι το component της React και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορώ να κάνω send input URL όπως έκανα πριν στο set premium, δεν αλλάζει τίποτα εκεί. Και το μοναδικό που αλλάζει πια είναι ότι εδώ πέρα, επειδή είναι ασύγχρονα, εγώ πρέπει να κάνω ένα dispatch. Κάνεις εκεί πέρα dispatch ένα command και το ακούει από την άλλη πλευρά λοιπόν το native module. Με αυτόν τον τρόπο έχει τελειοποιήσει και το module λογική και view και τα πάντα. Και έτσι μπορείτε να το κάνετε και extend. Άπατε και έχετε φτιάξει αυτό, μπορείτε μετά να περνάτε όλες τις μεθόδους που θέλετε. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να ασχοληθεί με το native module και να πει, ωραία ρε παιδιά, εγώ δεν έχω κάτι τόσο advanced για να φτάσω μέχρι εκεί. Υπάρχει λύση και σε αυτό και αυτό λέγεται exponent. Δεν ξέρω όσοι έχετε ασχοληθεί λιγάκι με React Native, οι δύο αυτοί οι φίλοι, θα έχουν δει το exponent που είναι. Είναι ένα εργαλείο που σου δίνει κάποια building εύκολα modules για να μην ασχοληθείς καθόλου με native. Δεν θα το πιάσεις ποτέ στη ζωή σου. Γιατί αυτή τη στιγμή, άμα θέλετε να βάλετε ένα video player, θα σου πει ο video player, ωραία, κάνε με NPM install video player για το React Native, αλλά θα πρέπει να πας στο Android project σου και να το κάνεις define, πώς κάναμε πριν, new package τέτοιο, σου δίνουν όλα τα modules, instructions, πώς να το κάνεις, αλλά να το βάλεις μέσα στο Android σου, να το βάλεις μέσα και στο iOS. Ωραία, δεν θέλω μόνο το βίντεο, θέλω να βάλω και το τάδε για push notification. Ωραία, πρέπει να πας να το κάνεις define, λοιπόν, πάλι στο Android project σου και στο iOS. Οπότε σου δίνει αυτά τα tools και σου λέει, αφού δεν θέλεις κάτι τόσο advanced, τα έχω όλα αυτά και στα δίνω μέσα από αυτό. Σου δίνει λοιπόν αυτό το εργαλειάκι, το οποίο το περνάς και στο κινητό σου και δεν χρειάζεται καν να συνδέεις με βυσματάκια κτλ. Το κινητό σου στο laptop και με αυτό το πέρα μπορεί να το κάνεις κατευθείαν, να το στέλνεις στο κινητό και να βλέπεις οτιδήποτε αλλαγή κάνεις μέσα άμα είσαι στο ίδιο Wi-Fi. Η αλλαγή που κάνει είναι ότι άμα κάνετε React Native Init, όπως σας είπα, υπάρχουν δύο project, το iOS και το Android, είναι τα δύο project που κάνετε publish, Init.js και App.js. Στο exponent δεν υπάρχουν αυτά. Ασχολείσαι, όπως σας είπα, καθαρά με JavaScript. Οπότε, δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα μετά, άμα θέλετε κάποιο component ή θέλετε κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ενός component, να το περάσετε. Και τι σου λέει, άμα φτάσεις σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά έχεις πρόβλημα και δεν μπορείς, υπάρχει το eject, και να κάνεις exponent eject και κάτι ακόμα νομίζω πατάς και να το κάνεις eject και να στο κάνει αυτό εδώ. Άμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ το project, θα σας συμβούλευα να μην το κάνετε, να έχετε πάρει την απόφαση από πολύ νωρίς, γιατί θα φάτε κανένα μήνα. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο το αναφέρουμε, αλλά καλύτερα να σκεφτείτε αυτά εδώ πέρα πριν πάτε στο exponent. Δηλαδή, ότι άμα θέλετε να έχει μέσα native, άμα θα χρησιμοποιήσετε third party packages μέσα από το που δεν θα τα χρειαστείτε από το Expo. Γενικά πολλά πράγματα σε background δεν παίζουν. Έχει ένα προβληματάκι εκεί πέρα. Και το πόσο βολικά είσαστε ή πόσο έχετε ένα native developer μέσα στην ομάδα σας. Καλό θα ήταν προτού ασχοληθείτε εδώ πέρα να υπάρχει κάποιος native developer, γιατί ακόμα και να μην έχει γράψει Android ή να μην έχει γράψει iOS, πάντα υπάρχει native λογική και θα μπορεί να σας βοηθήσει.
Άλλα alternatives που μπορείτε να βρείτε από το React Native είναι αυτά τα δύο. Το Ionic που το ξέρουμε όλοι, που τρέχει σε ένα web view περιβάλλον. Μπορείτε να το γράψετε μία φορά και να τρέξει παντού όπως το React Native. Και τα tools του είναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Τα performance είναι πολύ πιο κάτω και απλά κάνει mimic κάποια από τα application lookalike πράγματα. Μπορείτε να το γράψετε σε Angular και έχει βγει και από τον Νοέμβρη, νομίζω, stable έκδοση για να το γράφετε σε Vue, Vue, όπως το λέμε. Το άλλο εργαλείο που είναι πάρα πολύ καλό είναι το Xamarin, το οποίο σου δίνει κάποια set of tools, diagnostics, debugging, είναι αρκετά δυνατό. Το χρησιμοποιούν σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες για να κάνουν υβριδικό application. Σου δίνει just-in-time ή ahead-of-time compilation. Το ahead-of-time, ας πούμε, δεν το έχει το React Native, που σου δίνει πολύ faster application startup. Και απλά το μειονέκτημα που θεωρώ είναι ότι πρέπει να γράψεις σε αυτό εδώ. Θα μπορούσα να συμπεριλάβω και το Flutter, αλλά βλέπω ήδη κατευθείαν κεφάλια. Αλλά είναι λιγάκι πολύ immature ακόμα η κατάσταση για να το συγκρίνω και θα καλύτερα να περιμένουμε ένα-δύο χρονάκια πώς θα πάει η κατάσταση. Γιατί άμα τις και μπεις πολύ γρήγορα, βγαίνεις και πολύ γρήγορα. Οπότε δεν το έχω συμπεριλάβει, άμα θέλετε μπορούμε να το δούμε σε κάποια επόμενη ερώτηση ή οτιδήποτε. Επίσης δεν έχω συμπεριλάβει κάποια τεστ, όποιος θέλει το δούμε μετά, δεν είχα πολύ χρόνο. Αυτά τα ολίγα. Έχω περάσει ένα gist με το υπόλοιπο του React Native. Όποιος θέλει και να ασχοληθεί με React Native Modules μπορεί να τα πάρει κατευθείαν copy-paste, όπως επίσης και τα γραφήματα που σας έδειξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταλάβατε κάτι.